Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Τσικερίνη και την Συμβουλίδα του Προμήθειας, αγαπητοί φίλοι, φίλες, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικό νέο βιβλίο που δυστυχώς δεν το έχουμε έτοιμο για να το δείτε, διότι βρίσκεται στο γραφίστα και θα είναι τις τελευταίες διορθώσεις. Υπολογίζαμε ότι θα ήταν έτοιμο νωρίτερα. Αυτή η ημερομηνία είχε να δοθεί εδώ και πολύ καιρό, έτσι δυστυχώς όμως εμείς δεν προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο να είναι καιρά. Όμως θα το δείτε πολύ σύντομα. Αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Είναι το αποκορύφωμα μιας πολύ σοβαρής δουλειάς που έγινε και έρευνας, η οποία προήλθε από ένα μεγάλο ταρακούνημα που μας έκαμε η τουρκοκυπριακή πλευρά. Το 2003 είχαμε στο Συμβούλιο Ελευθερίας την επίσκεψη του δικηγόρου του ΕΦΚΑΦ, του Ιδρύματος που έχει τα Λακούφια, που είναι τα, ας πούμε, τα, οι δωρές των Τουρκοκυπρίων. Το ίδρυμα έγινε τις δωρές που θα γίνει της ιδιοκτησίας των Τουρκοκυπρίων και ζητούσε από το Συμβούλιο Ελευθερίας 150 εκατομμύρια λίρες, γιατί χρησιμοποιούσαμε το υδραγωγείο του Μπικίρ Πασά χωρίς την εξουσιοδότηση μας. Και έτσι σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να απαντήσουμε με σοβαρότητα σε αυτή την επιστολή και να ανασκευάσουμε όλα αυτά που παρουσίαζα. Αλλά τελικά προέκυψε ότι βρήκαμε τόσες πολλές πληροφορίες που όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούσαν να μπουν σε ένα βιβλίο ερευνητικό, επιστημονικό, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα, ας πούμε, ντοκουμέντο για την πόλη. Μέσα σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είδαμε ήταν ότι ιστορικοί που θεωρούνται αυθεντίες, όπως ο Τζορτζ Χιλ για την ιστορία της Λάρνακας, δημιούργησε ένα μεγάλο ψέμα γύρω από το υδραγωγείο της Λάρνακας, γιατί ανέφερε στην ιστορία του ότι αυτό το υδραγωγείο ήταν Οθωμανικό. Έχουμε αποδείξει μέσα σε αυτό το βιβλίο ότι ουδέν αναλυθέστερο, ότι το υδραγωγείο αυτό υπήρχε κατά τα facilities που δηλαδή εγκαταστάσεις του, τουλάχιστον από την κλασική περίοδο της ιστορίας μας, δηλαδή τον 4ο αιώνα, τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Έχουμε ανακαλύψει και πολλά άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η Κρίνη, η οποία βρίσκεται στο απέναντι από τη Τζαμίν Ντούσλα, κοντά στη Μητρόπολη, ότι εκεί προϋπήρχε μια ενετική κρίνη, η οποία είχε και ρολόι μηχανικών και όχι ιδιακών, το οποίο λειτουργούσε τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας, και ότι απλώς σε μια ανακαίνιση που κάναμε εκείνη στις κρίνες το 1890 περίπου, χαλάσαν την ενετική κρίνη και κάναν μια νέα κατασκευή που έβαλαν το ρολόι όπως έπαιζε, όπως λέμε στα κυπριακά. Άρα ανακαλύψαμε ότι στη Λάρνακα υπήρχε και το πρώτο μηχανικό ρολόι εγκατεστημένο από το τουλάχιστον του 16ο αιώνα σίγουρα. Τέλος, σε αυτό το βιβλίο μας βοήθησαν πολύ να το κάνουμε, πέραν από τον συνάδελφο συγγραφέα του βιβλίου του Χριστοδουλίδη που είναι εδώ μαζί μας. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από την κυρία Έλενα Κυριακίδη, η οποία έκανε τις διορθώσεις και την εμβέλεια, και μια σειρά από άλλους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν αυτό το βιβλίο με έναν εξαιρετικό
documents για την πόλη μας. Αυτό το βιβλίο είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Για πρώτη φορά θέλουμε αυτές τις πληροφορίες να τις δώσουμε και στο εξωτερικό, να είναι εύκολο η ανέβρεση και η ανάγνωση αυτών των πληροφοριών για αυτό το τεράστιο κεφάλαιο που έχουν στη Λάπαρα των Γραμμογείων, να μπορούν να αποφεληθούν και ξενόγλωση. Έτσι όπως βλέπετε σε αυτήν την σε αυτό το slide, αυτή την προβολή. Το βιβλίο χωρίζεται στη μέση και από την μια αριστερά είναι ελληνικά και δεξιά είναι αγγλικά. Εκτός από τον πρόλογο την εισαγωγή, έχει 15 και 5 μέρη και 15 κεφάλαια. Δεν θα τα πούμε τώρα, όμως θα μας δώσει ευκαιρία σαν πηγαίνουμε να πούμε τι περιλαμβάνει το κάθε μέρος του βιβλίου, θα τον κάνουμε με παρουσίαση. Και στο τέλος του βιβλίου έχουμε 4 παραρτήματα, που είναι η μετάφραση του εγγράφου της δωρεάς του Μπεκτήρπασα, που γίνεται όλο το υπραγωγείο Μπακούφιο, σε μια μετάφραση που πήγε 1931, το έκαναν οι Άγγλοι και βρίσκεται στα αγγλικά, το έκανε κάποιος από τον Κύπριος. Έχουμε στο παράδειγμα Αμβίτα την μετάφραση του... πρώτα έχουμε το ελληνικό κείμενο που το μετάφρασε ο Ευγής Κυριαζής, μετά τη μετάφραση την αγγλική που μετάφρασε ο οποίος του Μετσχάτ. Και έχουμε και άλλες πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες για την λειτουργία του υπραγωγείου διαχρονικά. Το πρώτο κεφάλαιο είναι σχετικά με τα πηγάδια στην προεστιατική πόλη του θαλάσσιου Φτάντεκτσέ. Όμως εδώ έχουμε πάλι βρει μια απίστευτη πληροφορία. Ότι φαίνεται ότι η τοπική αρχή αυτής της προϊστορικής πόλης που βρίσκεται στο Τικέ ή στη Λάβρα, η οποία είναι πολύ εκτεταμένη και σύμφωνα με τους αρχαιολόγους αποτελεί και κυριότερων προϊστορικών αστικών κέντρων της Κύπρου, τουλάχιστον από το 1500 π.Χ. και το 1600 π.Χ. Η υδατοπρομήθεια ήταν οργανωμένη. Όλα τα πηγάδια είναι προστατευμένα, χτιστά, είναι σε δημόσιους χώρους, δηλαδή η τοπική αρχή του 1500 π.Χ. στη Λάρνακα της Κύπρου ενεργνούσε για την υδατοπρομήθεια. Άρα, έχουμε βρει έναν φανταστικό ιστορικό γεγονός, το οποίο τιμά τον πολιτισμό της Κύπρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, πάμε πάλι πιο μπροστά, πάμε στην εποχή του Αρχαίου Βασιλείου. Το Αρχαίο Βασίλειο διατηρήθηκε από το 900 περίπου π.Χ. μέχρι το 312 π.Χ. Και έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχει μια στήλη, επιτύμβια, η οποία βρέθηκε από τους Άγγλους αρχαιολόγους του Τμήματος Αρχαιοτήτων την εποχή της Αγγλοκρατίας και σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, που λέει ότι εδώ είναι θαμμένος ο Τάδε, ο οποίος ήταν ο υπουργός του βασιλιά για θέματα υδροδότησης της πόλης. Και ότι αυτόν τον τίτλο, αυτή την αρμοδιότητα, αυτόν τον Υπουργείο, το κρατούσε κληρονομικά η οικογένεια του για 6 γενές πριν από αυτό. Δηλαδή έχουμε και γραπτή απόδειξη ότι η υδατοπρομήθεια στη Λάρνακα ήταν κάτω από την, αυτόν προστασία και την επίβλεψη, ας πούμε, του κράτους, από τουλάχιστον το 500, 600, 700 π.Χ. γραπτή απόδειξη. Αυτά που βλέπετε είναι επιτύμβιες στήλες που βρίσκονται εκτεθειμένες στο Μουσείο της Λάρνακας. Μια τέτοιου είδους στήλη επιτύμβια είναι και αυτή που έχει διαγραφή που σας ανάφερα και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό που βλέπετε είναι η κατάληξη ενός υδραγωγείου στο αρχαίο λιμάνι του Κητίου, το οποίο βρίσκεται πίσω από το μουσείο. Και είναι
χρονοδιμένων από την Βυζαντινή Αρχαιολογική Αποστολή εις τον 4ο αιώνα π.Χ. Και αυτά, για όσους καταλαβαίνουν πώς είναι τα υδραγωγεία, είναι η κατάληξη ενός μεγάλου υδραγωγείου που φέρνει νερό από πολύ μακριά μέσα στο λιμάνι της πόλης. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, διότι εκεί ήταν το κέντρο της πόλης και τα λιμάνια της Αρχαιότητας, και ξέρετε ότι είχαμε ένα πολύ οργανωμένο λιμάνι περίκλειστον εντός των λιμών, χρειάζονται πάρα πολύ νερό. Γιατί πρέπει να πληθούν τα σκαριά από το νερό της θάλασσας, πρέπει να υδρολογηθούν τα πλοία και τα εμπορικά και τα πολεμικά τα οποία εσύχναζαν στο λιμάνι της του αρχαίου πηδίου. Και φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργούσε και είχαμε υδραγωγία στην πόλη, τουλάχιστον από την ελληνιστική και την ρωμαϊκή περίοδο, και συνεχίσαμε να έχουμε υδραγωγία στην πόλη και την ελληνιστική και την ρωμαϊκή περίοδο. Από το βιβλίο του Ιωάννη Μάρκου, που ονομάζεται «Απόκριβες πράξεις του Αγίου Αρνάβα», έχουμε ακόμα μια γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη υδραγωγίου στη Λάρνακα το 45 μετά Χριστό, όταν ο Απόστολος Βαρνάβας, ο Ιωάννης Μάρκος και η Αποστολή τους κατέλησαν για μερικές ώρες στο υδραγωγείο της Λάρνακας για να ξεκουραστούν, διότι έκαναν πεζή την διαδρομή από την Αμαφούντα στο Κίτιο με τελικό σκοπό να πάσει στην Σαλαμίνα. Από την Λάρνακα στη Σαλαμίνα δεν πήγαμε με τα πόδια, πήγαμε με πλοίο. Πιάσαμε πλοίο από το λιμάνι της του αρχαίου Κιτίου, από το λιμάνι της Λάρνακας και πήγαν στη Σαλαμίνα. Εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας, όπως ξέρετε, την επαύριο με δολοφονήθηκε ένα από τις εβραίες. Όμως, αυτή η γραπτή μαρτυρία στις απόκριβες πράξεις μας δίνει ακόμα μια τεράστια απόδειξη ότι το υδραγωγείο της Λάρνακας υπήρχε και κατά την Ρωμαϊκή εποχή. Πολλά από τα facilities του υδραγωγείου που βρίσκονται κατάσπαρτα στην πόλη, ειδικά τώρα με τις ανασκαφές που γίνονται το δρόμο για να γίνει το αποχετευτικό σύστημα της Λάρνακας, χρονολογούνται κατά τα Ρωμαϊκά και τα Βυζαντινά χρόνια. Οι σωλήνες, οι διασωληνώσεις που βλέπετε αριστερά σας και ένα κομμάτι που βρίσκεται φυλαγμένο στο μπαμπούλα, στο τμήμα αρχαιολογίων στην Μπαμπούλα, είναι μία διασωλήνωση των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων. Και δεξιά βέβαια είναι οι καμάρες του υδραγωγείου, οι οποίες είναι χαρακτηριστικό της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής εποχής. Και το Ρωμαϊκό κράτος και το Βυζαντινό κράτος είχαν αναλάβει την ευθύνη της υδροδότησης όλων των μεγάλων αστικών κέντρων. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτό το υδραγωγείο, αυτές οι καμάρες, αυτό το σύστημα μεταφοράς του νερού στην πόλη να υπήρχε από τότε. Μάλιστα, έχουμε και μια μαρτυρία από κάποιον Εγγλέζο τεξιλιώτη, τον Τράμο, ο οποίος ήταν στη Λάρνακα πριν από το χτίσιμο και την επιδιώθηση που έκαμε με τον Κύρπασα του υδραγωγείου και μας λέει ο γραπτός ότι εκεί στις Αλικές υπήρχαν καμάρες που είχαν 2-3 λιοφύρια καμινιά και ήταν εκεί και δεν σύγκαιναν πράγμα πριν από την έναρξη της ανακαίνησης που έκανε ο Μπεκχύρ Πασά το 1748. Θα φτάσουμε όμως σε αυτό και θα πούμε περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος που είναι η Οθωμανική περίοδος και έχουμε την για πρώτη φορά την μαρτυρία ότι ο Κύρ Πασά
εγκατασκεύασε ένα υδραγωγείο για την Λάρνακα και το δόρισε στις ιερές πόλεις του Ισλάμ. Δηλαδή το έκανε μπακούφι. Λέγω, τι είναι αυτό το υδραγωγείο. Αυτό το υδραγωγείο που κατασκεύασε ο Μπουκύρπασα για να φέρει νερό από τον ποταμό Τρίμηθο ή στην πόλη να την υδραγωγήσει. Αυτή η τεχνολογία της κατασκευής ονομάζεται Persian Canals, δηλαδή τα περσικά Canals. Είναι μια διεθνής ορολογία για αυτό το σύστημα δημιουργίας των υδραγωγείων, το οποίο υπήρχε στην Περσία, τουλάχιστον αυτή η γνώση υπήρχε στην Περσία τουλάχιστον από το 1000 π.Χ. Αυτού του τύπου τα εξορίξεις και η μεταφορά νερού είναι γνωστό ότι υπήρχαν στην Περσία από το 1000 π.Χ. Και μάλιστα η κρεμαστή πύλη της Βαβυλώνος που ακούμε και ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου υδροδοτούνταν με ένα παρόμοιο σύστημα που έφερε νερό στην πρωτεύουσα των Βαβυλωνίων με αυτόν τον τεχνολογίο. Αυτή η τεχνολογία, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, περιλαμβάνει την... βλέπετε τώρα το μελάκι, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός αγωγού το οποίο σπάει προς την πηγή και ξεκινούν ανάποδα από την κατάληξη προς την πηγή και κάθε 20 περίπου μέτρα κάνουν τους λάκκους επίσκεψης, όπως ονομάζονται, τα φρεάτια επίσκεψης, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα και για τον αερισμό του υπόλοιπου αγωγού, για την επικοινωνία των ανθρώπων να μπαίνουν μέσα στον αγωγό και να τον καθαρίζουν, διότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα να φρακάρει με ερχόμενα κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο γίνηκαν χιλιάδες υδραγωγεία σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε όλη την Περσία, την Ιράκ και έφτασαν και στην Κύπρο. Και πρέπει να σας πω ότι πάλι στην έρευνα που κάναμε, ανακαλύψαμε ότι δεν ήταν μόνο η Λάρνακα που είχε τέτοια υδραγωγεία. Υπάρχει υδραγωγείο της Αραλίκου που ονομάζεται Καντουρόβρηση και ανακαλύφθηκε το 1900. Ήταν το νερό που έπαιρνε μάλιστα στο παράλι των Ζηνιανών στην Αραλίκου, έπαιρνε νερό και ήταν και πηγή την οποία η Αραλίκου προμηθεύεται το νερό μέχρι το 1980 προμηθεύεται από το δικό της υδραγωγείο του Αραλίκου, άγνωστο, εμείς το ανακαλύψαμε και το φέρνουμε σε αυτό το βιβλίο. Παρόμοιο υδραγωγείο έχει και η Ολόκληρη. Και η Ολόκληρη είναι η πύλα σε όλη την αρχαιότητα και ειδικά στην Ενετική περίοδο και την Φράγκικη περίοδο και την Τουρκική περίοδο και παρήγα ένα βαμβάκι. Και από πού το βαμβάκι χρειάζεται νερό. Από πού έπαιρνε νερό. Από το υδραγωγείο της Ολόκληρης ή όπως ονομάζεται σήμερα το υδραγωγείο της Αγίας Εκατερίνης, το οποίο είναι με το Τσάνα Άγγλια, και έκαναν τεράστιες ποσότητες βαμβακίων από το νερό που έπαιρναν από το υδραγωγείο της Ολόκληρης. Τέτοιο υδραγωγείο υπάρχει στα Λευκορμόν, υπάρχει και σε άλλα μέρη της Κύπρου και της Λάρνακα και υπάρχει και στα κάτω Λεύκανα, σας παρακαλώ, ανακάλυψαν τελευταίο. Άρα ήταν μια τεχνολογία ευρέως διαδεδομένη, η οποία στη Λάρνακα ήταν σωτήρια και ήταν φαινόμενη σε πιο μεγάλη κλίμακα και είναι ένας από τους λόγους που αυτή η πόλη ζει για τόσα πολλά χρόνια συνεχώς στα ίδια σημεία, διότι είχε μια καλή πηγή νερού, η οποία διατηρήθηκε και λειτουργήσε μέχρι τουλάχιστον το 1950. Θα τα πούμε και αυτά στο κεφάλαιο μετά. Λοιπόν, η αυθεντικότητα του υδραγωγείου κινήθηκε πραγματικότητα. Αυτός που μας τα χάλασε
και όλοι τον εμπιστέψαν. Ήταν ο μεγάλος ιστορικός της Κύπρου, ο George Hill, ο οποίος, όπως σας είπα, ανέφερε ότι αυτό το μυραγωγείο είναι οθωμανικό. Όλοι οι συγγραφείς, όλοι οι ιστορικοί που εγγράψαν μετά τον George Hill, όλοι αναφέρουν ότι αυτό το μυραγωγείο ήταν οθωμανικό. Ουδέν αναλυθέστερο. Εξήγησα σας πόσο παλιό είναι αυτό το μυραγωγείο και με ποιον τρόπο γίνηκε και πώς ήρθε στην Κύπρο η τεχνολογία των Περσικών Κανάς πολύ πριν από τον Πεκκύρ Παζά. Για το λόγο του αληθές, σας παρακαλώ, δέστε το υπόγειο κανάλι, το οποίο βρίσκεται περίπου 14, όλο το υδραγωγείο έχει λίγο 14 χιλιόμετρα, αλλά 7 χιλιόμετρα ή 6 χιλιόμετρα το υδραγωγείο αυτό είναι υπόγειο. Δηλαδή έρχεται η πόλη από το Τρέμφρον και έχει την εμφάνιση που βλέπετε στην αριστερή φωτογραφία. Όταν δείτε δεξιά την κατάληξη του υδραγωγείου του 3ου-4ου αιώνα π.Χ. θα δείτε ότι και το μέγεθος του αυλαγιού, το οποίο μετρήσαμε, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει ο Μπεκκύρ Πασάς ότι έκαμε και με αυτά που βλέπουμε ότι προϋπήρχαν τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα. Άρα, ουδέν αναλυθέστερο, το υδραγωγείο είναι πολύ παλαιότερο, το υδραγωγείο λειτουργούσε τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια των Λουζινιανών και των ετών, διότι έχουμε πολλές γραπτές μαρτυρίες περί τούτου, ότι στα σημεία που ξέρουμε ότι έβγαινε το υπόλοιπο κανάλι μετά με το νερό από τον Τρέμφο, πάλι είχα φοιτίες βαμβαγιού, είχα φοιτίες που χρειάζονταν νερό. Εγώ θέλω να κάνω κανάλες που το υδραγωγείο, το οποίο λειτουργούσε. Και μάλιστα μια μαρτυρία της ενετικής περιόδου μας λέει ότι αυτό το υδραγωγείο, αυτό το νερό που έρχεται σε τόσες μεγάλες ποσότητες, μια φορά στο κτήμα του Ποδοκάθαρο, που ήταν στις παρυφές της Δρομολαξάς, που την Αζωτούλη, ήταν ο Φεοδάρχης τότε ο Ποδοκάθαρο, ο σωστή όνομας είναι Ποδοκάθαρο, δηλαδή αυτός που έχει καθαρά τα δόντια, ήταν αριστοκράτης ελληνικής καταγωγής, αλλά ενετός. Έσπασε το τρόχωμα, και μπήκε το ούλο το νερό στην Αττική με αποτέλεσμα να ζημιωθεί πάρα πολλά η ενετική δημοκρατία, διότι δεν μπορούσε να στεχνώσει εκείνη τη χρονιά το αλάτι για το μεταλλευτού και ζήμιωσε η ενετική δημοκρατία, διότι δεν μπορούσε να μαζέψουν αλάτι λόγω της πλήγερας που δημιουργήθηκε. Τέτοιου είδους μαρτυρίες έχουμε ακόμα και πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κατάληξης που αναφέρεται στην πρώτη απογραφή των Βρετανών Οθωμανών στην Κύπρο το 1570-71 ότι κάποιος σπουδαίος Τούρκος αγάς έπιασε το κτήμα με το νερό που είχε ένας ενετός και έχουμε τη μαρτυρία και σε αυτήν την απογραφή την τουρκική του 1571 ότι πιάσαν του κάποιων ερετών έναν κτήμα που είχε νερό, είχε υδραγωγείο. Και βέβαια πάνω στο υδραγωγείο αυτό έχουμε μαρτυρίες πάλι την ερετική περίοδο ότι λειτουργούσαν μήλοι, οι οποίοι αλέθαση σιδάρουν και φάρνουν ένα αλεύρι. Και αυτό ξανακάμε τον Μπεκκύρ Πασά, ξανάστησε με τον Μπεκκύρ Πασά, επιδιώκησε. Ο Μπεκκύρ Πασά έκανε δύο νερόμυλους πάνω στην πορεία του υδραγωγείου. Νερόμυλους όμως έχουν μαρτυρίες ότι λειτουργούσαν στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα η μύλη του Μπεκκύρ Πασά και κατά την Φραγκοκρατία και την Ενετοκρατία. Αλλά ούτε μήλοι ήταν λίγοι, απλώς πιθανόν τους αναγκαίνεσαι. Ο ένας μήλος είναι
την αρχή την έξω του νερού που είναι οι πρώτες καμάρες. Όσο ξέρετε, τώρα θα δούμε ότι οι πρώτες καμάρες είναι στα χώματα της Βοκολοξάς. Όσοι είσαστε προσεκτικοί, όταν περνάτε από το highway του παραδρομίου και ρεύτε προς την Λάγκλα, αριστερά σας, στο πρώτο έτσι κάτι φορά και έμεινε ο μήλος αυτός. Και δεξιά είναι μια φωτογραφία, δυστυχώς, είναι το resolution της, του σπιτιού και αριστερά είχε σπιτάκι, αλλά δεξιά φωτογραφήθηκε το σπιτάκι, ήταν ο δεύτερος μήλος που ήταν εκεί που είναι σήμερα ο Άγιος Γεώργιος ο Μακρύς. Όταν περάσει από τις καμάρες τις τελευταίες, τις μεγάλες, μετά από αυτό το σημείο περνούσαν το νερό και λειτουργούσαν τον μήλο που βλέπετε δεξιά, του οποίου το σπιτάκι φωτογραφήθηκε το 1970 πριν να το χάσουμε οριστικά και πριν να υποπαιδοποιηθεί η σύνη περιοχή. Αναφερόμαστε εκτεταμένα για τις μήνες του βιβλίου και πάμε βέβαια πάλι στο πρόβλημα της χρονολόγησης. Όλοι οι Έλληνες συγγραφείς που εγγράψαν πριν από τον Μπεκίρ Πασά, δηλαδή πριν από τον Τζορτζ Χιλ, δηλαδή ο Τζορτζ Χιλ εξέδωσε το βιβλίο του Ιστορία της Κύπρου, που είναι τρίτομο, το 1950-51, αν δεν κάνω λάθος. Όσοι Κύπροι και Έλληνες συγγραφείς, ιστορικοί, εγγράψαν για το υδραγωγείο πριν από τον Τζορτζ Χιλ, όλοι αναφέρουν ότι αυτό το υδραγωγείο είναι παλαιότερο. Συγκεκριμένα ασχολήθηκε με το θέμα ο Νεοκλής Κυριαζής, ο κατεξοχήν άνθρωπος πατέρας της ιστορικής έρευνας στην Κύπρο, ο Σακελάριος και άλλοι συγγραφείς. Ακόμα και ξένοι συγγραφείς όπως ο Μαρίτη, ο Τζοβάνι Μαρίτη, που έγραψε ένα εκτεταμένο βιβλίο για την Κύπρο, αναφέρει ότι στη Λάρνακα υπήρχαν κι άλλα υδραγωγεία εκτός από το υδραγωγείο Μπεκίρ Πασά. Επομένως, έχουμε κι άλλες ακόμα μαρτυρίες ότι ο Μπεκίρ Πασά αυτό που έκανε δεν ήταν τίποτε άλλο από μια σοβαρή αναγέννηση παλαιότερων εγκαταστάσεων υδραγωγείων, οι οποίες υπήρχαν τουλάχιστον από την εποχή την κλασική εποχή και συνέχισε την ελληνιστική, την ρωμανική και την βυζαντινή περίοδο. Εκείνο το οποίο φαίνεται εγκατάστρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το υδραγωγείο και εγκαταλείφθηκε ήταν οι γενατικές επιδρομές του 7ου αιώνα. Διότι η Λάρνακα εκείνη την περίοδο έχασε σχεδόν όλο τον πληθυσμό της, γιατί οι επιδρομές οι αραβικές συνήθως έπληκταν τις παράλληλες πόλεις. Και στο αρχαίο Κίνδιο έχουμε μαρτυρία ότι ήταν ο κατεξοχήν τόπος αποβάσεως των Αράβων στρατιωτών. Εξάλλου γι' αυτό δεν πέθανε και σκοτώθηκε η Ουμ Χαράμ και μετάφυγε στις Αλγερίες. Γιατί ήταν ο τόπος αποβίβασης, ήταν εύκολη αποβίβαση στη Λάρνακα. Σε ένας από τους λόγους που έρχονταν να μιλούν στη Λάρνακα που ήταν τα στρατεύματα, επειδή ήταν και μεγάλα στρατεύματα, είχαν νερό για να τους προμηθεύσει, ήταν το νερό που ήταν ολίγο δούλευκε, για να μπορούν να έναν τόσο μεγάλο ασκέρι να έχει σίγουρη προμήθεια νερού. Διότι οι βούλες οι επιτροπές γίνονται το καλοκαίρι. Αν ένα στρατό το καλοκαίρι δεν έχει κανονικό νερό, χάθηκε. Έτσι, φαίνεται ο λόγος που έρχονταν στη Λάρνακα ήταν η ύπαρξη αυτού του νερού. Όμως, μετά το 700 και την εγκατάλειψη του πληθυσμού, φαίνεται ότι περιέπεσε σε άρχισε να ευθύρεται από τον χρόνο, διότι δεν λειτουργούσε, δεν είναι συντηρήτο, η Λάρνακα δεν είχε πληθυσμό, άρα κι ένας λάπτος, ένα σπίτι, έκανε τη δουλειά του. Μετά το 1745 που έγινε το υδραγωγείο και λειτουργήσε, άρχισε να χτίζεται, διότι το υδραγωγείο
Δεν λειτουργήσε το ΣΥΒΙΑ, λειτουργήσε το ΣΥΒΙΑ 750. Διότι είχε προβλήματα να τελειώσει ο Χριστοφάκης Κωνσταντίνου, ο Δραγωμάνος, που ήταν υπεύθυνο για το κατασκευάσει και είχε τα λεφτά του Μεκύρπα για να το τελειώσει. Ο Μεκύρπα έφυγε από την Κύπρο πριν να λειτουργήσει το μεγαλοβιό του και ήρθε σε σύγκρουση με τον τοπικό διοικητή τη Κύπρου, το Στραμπακή, Στραμπακή, όπω το λέμε εδώ, και ο Στραμπακή δολοφόνησε τον Χριστοφάκη Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει το τέλειο και η λειτουργία του Παγωγείου. Όμω έχω μαρτυρία ότι λειτουργήσε το 1750. Επίση, ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι το Χριστοφάκη Κωνσταντίνου. Όταν κατάφερε να έβρε τα λεφτά που του έκλεισε ο Χαζιμπάκο, Στραμπακής και να τελειώσει το εδραγωγείο, για να δοξάσει τον Θεό που τον έσωσε από τα χέρια των Τούρκων, έκτισε μια εκκλησία, τον Άγιο Γιώργιο της Άπτερας. Και όσοι πάτε εκεί, είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε τη ζωγραφιά που ο Χριστοφάκης Κωνσταντίνου με την οικογένεια του παραδίδουν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Άπτερας εις το Θεό. Αλλά δυστυχώς, εκείνον το Πάσχα που γεννήκαν τα εγγένεια, με το 1750-1751, ο Χριστοφάκης Κωνσταντίνου εδωφονήθηκε από το Στραμπακή. Πολύ ενδιαφέροντες ιστορίες, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι και η λαϊκή παράδοση τον τρόπο που εσταθήκαν οι καμάρες. Ένα στέκονταν οι καμάρες. Διότι φαίνεται είχε τα προβλήματα με το υπέρατο. Δεξιά είναι μεγάλε καμάρε που είναι στέκον. Έχουμε λαϊκό βήμα που σώζει όσοι δημοσιεύουν στο βιβλίο με ποιον τρόπο στηριχτήκαν οι καμάρε. Ο καημένο ο αρχιμάστορα αναγκάστηκε να θάψει τη γυναίκα του στα θεμέλια, σύμφωνα με τη βουλή του, με το μήνυμα που έλαβε, ότι για να σταθούν οι καμάρες που πρέπει να χάψεις την γενέκα σου. Και υπάρχει και το κλίμα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία πεθάφτηκε με το μαζό των Μαρουδιάν. Έτσι έχουμε την ιστορία πώς εθάφτηκε η Μαρουδιάν στις καμάρες. Δυστυχώς οι Τούρκοι δεν εφρόντιζαν το υδραυλίο, παρόλο που ήταν ρητά στη δωρεά της δημιουργίας του Μακουφίου η υποχρέωση να συντηρείται το υδραγωγείο, το οποίο δεν το συντηρείται. Με αποτέλεσμα να κάθε φορά να φράσει, να μην έρθει νερό στην πόλη, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα με πόλεις, γιατί ειδικά την τοποκρατία η Λάρνακα έχει μεγάλο πληθυσμό, η οποία εξαρτάται από την ίδρυση. Ήδη μερικά χρόνια μετά από τη λειτουργία του υδραγωγείου έχουμε το πρώτο πρόβλημα το οποίο ανάλαβε η ξένη κοινότητα της Λάρνακας, οι πρεσβευτές, οι υποξένοι και οι έμποροι να το χρηματοδοτήσουν για να γίνει ο καθαρισμός και η στήριξη των καμάρων και να μπορέσει πρώτα να ξαναγίνει νερό. Αυτό που βλέπετε είναι μια φωτογραφία με ποιον τρόπο φκαίνουν οι λάσπες που κάτω, κατεβαίνουν οι άνθρωποι και σύκλα-σύκλα ανεβάζουν πάνω τις λάσπες που πλύνουν το υδραγωγείο. Έτσι, φανταστείτε πόσο σκληρή δουλειά ήταν. Όμως, έχουμε ανακαλύψει ότι όλη τη δουλειά έκαναν την με καταδίκους. Ζητούσαν οι τοπικές αρχές από τον κυβερνήτη της Κύπρου να παραχωρήσει δωρεάν εργασία των καταδίκων, των φυλακισμένων, για να τους κατεβάσουν μέσα στα λαούνια να τα ανοίξουν. Τραγικές ιστορίες. Και έχουμε τώρα την ιστορία της ενετικής κρίνης, που υπάρχει στο σημείο
απέναντι από το Τσανγκούν Ντους, δηλαδή μέσα στην Μητρόπολη. Όπως βλέπετε, στο κέντρο υπάρχει και ένα μεγάλο κατράμπρο λογί με αριθμούς γραμμένους με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτός ο τύπος του Κατράν είναι ο τύπος που βρίσκεται στην Ιταλία σχεδόν σε όλες τις μεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας που υπάρχουν μικρά και μεγάλα μεσαιωνικά λόγια, είναι με τον τρόπο engraved, σκαλισμένο. Αυτή είναι η κρίνη που επιδιορθώθηκε, καταδίστηκε η ενεργική κρίνη και επιδιορθώθηκε μια κρίνη από τους Τούρκους έξω από το Τζαμί, διότι σύμφωνα με την δική τους πίστη έξω από τα Τζαμιά πρέπει να φάρουν νερό για να πλένονται πριν μπουν στο Τζαμί και μετά που θα βγουν. Αυτός ο άνθρωπος που την αναγέννησε, διότι ήταν η πολιτική των άνδρων, επειδή όλες οι κρίνες ήταν μολυσμένες το 1890 στα 150 χρόνια λειτουργίας του Ιδραγωγείου, όλες οι κρίνες ήταν μολυσμένες και προκαλούσαν δυσεντερίες, προκαλούσαν προβλήματα και αρρώσκες στην πόλη. Οι Εγγλές είπαν ή θα καταθαριστούν ή θα χτιστούν νέες. Και η πρώτη κρίνη που εδαφίστηκε ήταν η ενετική κρίνη, με το ρολόι των μηχανισμών, το οποίο εργάζεται του φαίνεται με τα βαρύδια. Σε όλες τις πόλεις της Ιταλίας υπάρχουν μεγάλα τέτοια ρολόγια που λειτουργούν με βαρύδια. Και φαίνεται ότι και αυτό το ρολόι ήταν το προσφύγιο για την ενεργή περίοδο εκεί, αλλά δεν έγινε η αναγκαίρεση. Απλώς επτέθαν το Κατράν και βάλαν το Ζαμί Τούρκη και φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε μετά από αυτήν την αναγέννηση. Όμως, κάποιοι ιστορικοί έγραψαν ότι αυτό το ρολόι είναι ηλιακό. Όπως είναι τα πράγματα εκεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει ηλιακό το ρολόγιο. Φέραμε ειδικό και το διαπίστωσε. Αυτό το ρολόι ήταν μηχανικό. Και κατά με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, αυτό το ρολόι ήρθε την εποχή την ένδοξη της Λάρνακας κατά την ενετική περίοδο, που είχε γίνει το κυριότερο λιμάνι και το πιο πλούσιο λιμάνι της Κύπρου, και επειδή στη Λάρνακα ήταν εγκατεστημένοι όλοι οι πλούσιοι ενετοί έμποροι εκείνης της εποχής, φαίνεται ότι κάποιος από αυτούς εδόνισε ένα ρολόι, όπως ήταν η μόδα στις πόλεις τις ενετικές. Έτσι, έχουμε μπροστά μας το Κατράν, το δίσκο, του πρώτου μηχανικού ρολογιού που ήρθε ποτέ στην Κύπρο. Είναι ταυτόν ένα τεράστια ιστορική και ένα απίστευτο μνημείο και μια αλήθεια την οποία δεν ξέρω. Μέχρι να γράψω το βιβλίο. Ήρθαν και οι Εγγλέζοι στην Κύπρο το 1878. Ήρθαν το εργαλείο σε μια δύσκολη παράσταση. Μολυσμένων, προκαλούσε αρρώστιες και βλέπετε τη γραμμούρα της άφηξης του στόλου των Εγγλέζων όταν καταλάβαν την Κύπρο το 1878 την επαρέλαβε από τους Εγγλέζους, ο στόλος ο Αγγλικός ήρθε στη Λάρνακα και αυτή η γραμμούρα που βλέπετε έχει δημοσιευτεί στο Λονδίνο στις 5 Οκτωβρίου του 1878, δηλαδή λίγες εβδομάδες ή ανάμιση μήνα περίπου μετά που οι Εγγλέζοι έφτασαν στην Κύπρο. Και οι Εγγλέζοι που καταλαβαίναν και καταλαβαίνουν και παραπάνω τα ιστορικά και τα αρχαιολογικά μνημεία, έβαλαν που κάτω σαν λεζάντα αυτή τη γραβούρα, Remains of Ancient Aquata. Απομεινάρια αρχαίου υδραγωγείου. Οι Εγγλέζοι καταλάβαν ότι το υδραγωγείο δεν είναι το φτιό, είναι πιο παλιό. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν και την έκφραση Ancient, αρχαίο. Όμως οι Εγγλέζοι έπιασαν δουλειά για να διορθώσουν τα πράγματα, διότι το υδραγωγείο δούλευε με την κατοφέρεια. Έρχεται το νερό και με την κατοφέρεια ενός μη χαμένου
έπιανε, μπορούσαν και ερμήσαν εγώ στην πόλη. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ δύσκολο, διότι είχε περιοχές πιο ψηλές πόλεις που δεν μπορούσε να πάει τον ίδιο. Άρα οι Εγγλέζοι έπρεπε να κάνουν ένα σχέδιο διαχείρισης, διότι η πόλη είχε πρόβλημα να ρυψούσει και δεν μπορούσε να έχει νερό σε όλες τις γειτονιές της. Έτσι το 1998 είχαμε ένα master plan με ποιον τρόπο να διορθώσουν και το σχέδιο ήταν να διασωληνώσουν το νερό για πρώτη φορά να διασωληνωθεί το νερό και να έρθει στη λάμπα και να βγαίνει στα σπίτια με σωλήνη. Για να πετύχουν όμως αυτό το πράγμα έπρεπε να δημιουργήσουν, να εκμεταλλευτούν όσοι κατοφέρια μπορούσαν να έχουν για να λειτουργήσουν οι σωλήνες. Και πράγματι κάνουν ένα σημείο το οποίο συγκεντρώνεται με τον νερό και βλέπετε στα αριστερά σας. Είναι μια επίσκεψη που κάνουν το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας, όπως ονομάζεται, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο και κάνουν πολλές, διαλέξεις για το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας στην Λάτρα. Και τους επήραμε και κατεβήκαμε σε αυτόν το, σημείο διακλάδωσης που κάνανε οι Εγγλέζοι και δεξιά σας βλέπετε τον τόπο που έπιαναν το νερό δεξιά, είναι μια σωλήνα που βλέπετε. Ήταν εκεί που οι Εγγλέζοι βάλαν τη σωλήνα να πιάνουν το νερό από το σημείο που εχυνόταν το υδραγωγείο και να το διακλωδώσουν με σωλήνα. Και για πρώτη φορά η πόλη κατάφερε και πήρε νερό και στον πρώτο όροφο. Δηλαδή ανέβαινε το νερό μέχρι και τον πρώτο όροφο των σπιτιών. Ενώ προηγουμένως ήταν τέλεια χαμηλό. Έπρεπε να το, σκαλίσει, δηλαδή, να τα έχει η πόλη από τη ξαμηνή και να το, πιάσει. Έτσι το 1950 ή 48 από εκεί και λειτουργήσε και το πρώτο μια σωλήνωση που ήταν τελικά μικρός αγωγός, αρκετά μικρός αγωγός και είχαμε διασωληνωμένο νερό στην πόλη. Προηγουμένως τι έγινε, προηγουμένως εσπάζαν τα αυλά και τα μυρτά, εκοτίζαν τα ζώα τους, ελούνταν τα ζώα τους, εμπαίνουν μέσα οι γενναίοι και ελούνταν και ύστερα τούτον το νερό πήγαινε και πίνανε. Επιτέλους σε τέλειωσε το αυτό πράγμα και σταματήσαν τις ούλες οι παρεμβάσεις να λούνουν τα πρόβατα, να λούνουν τα πόρτια μου, να λούνουν τα ίδια και ύστερα πίνουμε το νερό. Έτσι μετά το 1948 περίπου έχουμε διασωληνωμένο νερό και εγκλειδώσαμε ποτέ τα ούτα τα επικίνδυνα που μας επίνανε. Το πέμπτο μέρος μπαίνουμε εντός στην Κυπριακή Δημοκρατία, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Κυπριακή Δημοκρατία. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες από την πόλη να, καταφέρει να αποκτήσει ίδια το υδραγωγείο για να μπορεί να, το χειρίζεται καλύτερα. Δεν τα βρίσκαμε με τους Τουρκοκύπριους και με το ΕΦΚΑΦ. Παίρνουν με τους κληρονόμους και με το ΕΦΚΑΦ. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η, να δημιουργηθεί το Συμβούλιο για το Κοινωνικό Θεσμό και να, αρχίσει να γίνεται ένα νέο τρόπο σύνδεσης, γιατί και το υδραγωγείο είχε φτάσει στο όριο του διαστέρηση. Έτσι, εξιστορούμε όλη τη, τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία που έχουν με ποιον τρόπο να αντιμετώπισαν την Κυπριακή Δημοκρατία το πρόβλημα της ύδρευσης στη Λάμαρα, που παρόλες τις βελτιώσεις που λάβουν οι Εγγλέζοι, και συνέχισε να είναι φοβερά προβληματικό, διότι είχε αρχίσει να στερεύει το υδραγωγείο του με κύρπαζα. Έτσι ανοίχτηκαν νέες πηγές, υποχρεωθήκαν να κάνουν μεγαλύτερες διασωληνώσεις, όλη η πόλη άρχισε να γίνεται να παίρνει ρολόγια και να φεύγουν τα σαρκοράφια τα τούρτσικα και γίνηκε πλέον μια σύγχρονη νέα σύστημα για το προμήθεια για την Λάμπα.
Έτσι όταν ήρθαν οι Τούρκοι το 2003 και μας ζητούσαν 15 εκατομμύρια για τη χρήση του υδραυλίου, μπορέσαμε να αποδείξουμε, ετοιμάσαμε ένα δράμα του υδραυλίου για να τους το δώσουμε, αλλά δεν ήρθαν να το παραλάβουν. Καταλάβαμε ότι δεν είχαν υπόθεση, αλλά έμεινε μας το βιβλίο και μας έμεινε η ιστορική έρευνα που αποτελεί μια πλούσια αμπουλή πληροφοριών, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή, αλλά και για την πόλη τη Λίμνη. Έτσι, είδα την Προμήθεια Λάρνακας, την λειτουργία ανεξάρτητα, έχει ένας πολύ σοβαρός οργανισμός, που μπορούμε να εμπιστευτούμε για τη σωστή μας ερευνητική. Έμεινε μας βέβαια το υδραυλίο, το οποίο είναι ένα αρχαίο, είναι ένα ανοιχτή της αξίας. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα το θυμίσει περισσότερο και το κείμενο αρχαιοτήτων. Κάνουμε πολλές προσπάθειες και νομίζω ότι αντιληφθήκαν ότι έχουν ένα διαμάντι στα χέρια τους, ένα τόσο σπουδαίο αρχαίο μνημείο. Τούτες είναι τρεις καμάρες, είναι οι μεγάλες στη μεγάλη φωτογραφία. Δεξιά είναι οι δεύτερες καμάρες που βρίσκονται γύρω στο ελληνικός μπαταλούδι τρίτου στις καμάρες. Και αριστερά είναι οι πρώτες καμάρες, μόλις βγαίνει το νερό από το λιμπόγιο κανάλι. Κατά την δεύτερη ανώδειξη του αποδεκτικού, εμφανίζονται παντού στην πόλη τα παλιά κανάλια, τα παλιά καμπλάκια του υδραυλικού. Δεξιά είναι η φωτογραφία με το κανάλι που βρέθηκε στην οδό, στην πλατεία Μπαλάς, όπως λέμε, είναι έξω από τις αρχήν τηλεδιοργανώσεων, το οποίο υδραυλικούσε από τη μια το λιμάνι, την αρχή, και τα πλοία και από την άλλη πήγαινε στο λιμοκαταρτήριο, όπως ονομαζόταν, που ήταν κάπου εκεί που είναι η αστυνομία. Το λιμοκαταρτήριο, δηλαδή η καραντίνα που μιλήθηκαν οι επιβάτες όταν είχε μπανό που ήταν σε τη μηνία. Η λιμοκαταρτήρια που ήταν το κανάλι που θεωρείται που περνά από ξόλου του Λυσίδη. Και βέβαια, το ενδιαφέρον των τουριστικών είναι πάρα πολύ μεγάλο και ελπίζουμε να έχουμε τρόπος οι τουρίστες να μπορούν να επισκεφτούν. Αυτό που βλέπετε αριστερά σας, οι δύο τουρίστες που βλέπουν, είναι με ποιον τρόπο οι Εγγλέζοι εξημέντωσαν, ενίσχυσαν με τσιμέντο τα πηγάδια επίσκεψης, κατά τη διάρκεια εκείνης της αναγέννησης που κάνει την υδραυλική του δεκαετίου του 40. Δυστυχώς το φυσικό νερό στην Κύπρο έλειψε μας, είτε γιατί έχουν αρκετά νερό, είτε γιατί έχουν πολλά αυξημένες ανάγκες πλέον, και δευτικές και αδευτικές. Και αναγκαστήκαμε να πάμε στην αχαλάδωση. Έχουμε ένα τεράστιο κόστος, το νερό είναι πολύ πιο ακριβό και έχει και περιβαλλοντικά προβλήματα, διότι είναι ένα ορμόνα η διαδικασία. Όμως είναι μια σίγουρη πηγή νερού, που έχει λύσει το πρόβλημα στην Κύπρο την τελευταία χρόνια. Και τελειώσαμε, ελπίζω να μέσα σε κούρασα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.